Γεια σας. Θέλω μία ακόμα άσκηση πάνω στην πλαστική πλάγια κρούση και η άσκηση που θα λύσουμε περιέχει ελαττήριο και μάζα M στην οποία συφινώνεται ένα βλήμα μάζα Β, MB που κινείται με ταχύτητα V0 υπογωνία φύγω προς τον ορίζοντα προς αυτό, όταν αυτό βρίσκεται πάνω σε ένα οριζόντιο δάπεδο προσδεμένο στην άκρη ενός ελαττηρίου σταθεράς K του οποίου το άλλο άκρο είναι στερεωμένο σε ακλόνητο σημείο στον τοίχο και το ελαττήριο βρίσκεται στη θέση φυσικού μήκους του. Ας δούμε τι λέει η άσκηση. Ένα σώμα σίγμα αμύσου με 3,95 χιλιόγραμμα είναι δεμένο στο ένα άκρο του οριζόντιου ιδανικού ελαττηρίου σταθερά κάπα ίσω με 400 νιούτων ανά μέτρα, το άλλο άκρο του οποίου είναι στερεμένο σε ακλόνητο σημείο. Το σημείο αυτό ισορροπεί ακίνητο σε λίγο οριζόντιο δάπεδο και το ελαττήριο βρίσκεται στην κατάσταση φυσικού του μήκου. Ένα βλήμα μάζα αμύσου με 0,05 χιλιόγραμμα κινείται με ταχύτητα μέτρου 200 μέτρα ανά δευτερόλεπτο και με κατεύθυνση που σχηματίζει γωνία φύ με τον οριζόντιο από το σχήμα με σημείο τη γωνία φύ ίσου 0,8 και συγκρούεται πλαστικά με το ακίνητο σώμα σ χωρίς να συμβεί αναπήδηση. Να υπολογίσετε α το μέτρο τη ταχύτητα του σωματώματο αμέσω μετά την κρούση, β την απόσταση που διανύεται στο σωμάτωμα ώσπου να κινητοποιηθεί στιγμία για δεύτερη φορά μετά την κρούση, Γ, την απώλεια ενέργειας εξαιτίας της πλαστικής κρούσης. Δίνεται η επιτάχυνση στις μπαρίτες J ίσου με 10 μέτρα ανά δευτερόλεπτο στο τετράγωνο και επιπλέον να θεωρήσει το σημειακό, το σώμα σ ότι είναι σημειακό. Ας πάμε να λύσουμε την άσκηση. Εδώ είναι το σώμα μάζας M κεφαλαίου. Το οποίο είναι προσδεμένο σε ένα ελαττήριο σταθεράς K. K ίσου με 400 νιούτων ανά μέτρο. Μάζα M είναι ίσου με 3,95 χιλιόγραμμα. Μια σφαίρα μάζας μη που σχηματίζει γωνία φι της οποίας το συνεμήτωνο της γωνίας φι είναι ίσο με 0,8 και η μάζα βλήματος είναι ίση με 0,05 χιλιόγραμμα. Μας δίνεται το τζε ότι είναι ίσο με 10 μέτρα ανά δευτερόλεπτο στο τετράγωνο. Και μας ζητάει να βρούμε πρώτον ποια είναι η ταχύτητα του σωματώματος, ΒΚ. Δεύτερον, ποιο είναι το διάστημα S που διανύει το κινητό, το σώμα μάζας M όταν κινητοποιηθεί για δεύτερη φορά μετά την κρούση. Και τρίτον, ποια είναι η απώλεια ενέργειας ΔΕΛΤΑ ΕΠΣΙΛΟΝ απώλειών. Θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν τριβές νι ίσο με το 0 λοιπόν πάνω στο σώμα μάζας έμα εσχούνται κάνουμε δεύτερο σχήμα αυτή είναι η θέση του φυσικού μήκους θέση φυσικού μήκους. Θέση φυσικού μήκους.
όπου το ελαττήριο ασκούν τη δύναμη F του βάρος του κάθε απόσταση N από την επιφάνεια επαφής και η δύναμη F από το ελαττήριο από τη σφαίρα. Αυτό το μήκος είναι το ΔΕΛΤΑ L κατ' το οποίο συσπηρώνει το ελαττήριο από τη θέση ισορροπίας έως τη θέση α. Μετά το ελαττήριο θα κινητοποιείται σε μια θέση β διανύμιζε απόσταση ΔΕΛΤΑ L. Θα τη βρούμε αυτή την απόσταση ΔΕΛΤΑ L. Και απέχοντας απόσταση σίγμα από την πρώτη θέση ακινητοποίησης του σώματος σίγμα. Λοιπόν, ας λύσουμε το πρώτο ερώτημα. Θεωρούμε ότι το σύστημά μας είναι απομονωμένο, δηλαδή δεν εξασκούνται εξωτερικές δυνάμεις και μόνο ισχύει το θεώρημα διατήρησης της ορμής με το σύστημα. Θεωρούμε ότι εδώ ο άξονας χ τόνος τι είναι η ΒΕ, η επισημίζουν μια σφίτα, βλήματος μια σφίτα. Κατά τον άξονα το χ, κατά τον άξονα το χ, χ τόνος, εφαρμόζουμε το θεώρημα διατήρησης της ορμής. Οπότε πριν το συσσωμάτωμα έχουμε M βλήματος επί V βλήματος. Ξεχάσαμε να πούμε ότι η ταχύτητα του βλήματος είναι ίση με 200 μέτρα ανά σεκόντ. V βλήματος είναι ίση με 200 μέτρα ανά σεκόντ. Επί συνημήτρων της γωνίας φι, σούτε με άζω του σωματώματος, M συν M κεφαλαίο, επί την ταχύτητα V, κάπα. Από εδώ επιλύουμε ως προς ΒΚ και βρίσκουμε ότι ΒΚ είναι ίσο μάζα βλήματος επί ταχύτητα βλήματος επί 0,8 που είναι το σημείο του γωνίας φ για μάζα βλήματος συν μάζα του σώματος. Αυτή είναι η πρώτη μας σχέση. Από την 1 υπολογίζουμε ότι ΒΚ είναι ίση μάζα του βλήματος είναι 0,05 χιλιόγραμμα επί 200 μέτρα ανά σεκόν επί 0,8 δια 0,05 χιλιόγραμμα συν 3,95 χιλιόγραμμα. Από εδώ αν κάνουμε τις πράξεις συνεπάγεται ότι το ΒΚ είναι ίσο 2 μέτρα ανά σεκόντ. Αυτό είναι το πρώτο μας αποτέλεσμα. Βάζουμε σε κόκκινο πλαίσιο. Κόκκινο και μαύρο πλαίσιο.
το δεύτερο μας αποτέλεσμα. Θα εφαρμόσουμε το θεώρημα μεταβολής κινητικής ενέργειας για τις θέσεις ισορροπίας και τη θέση α. Θέση ισορροπίας, θέση α. Οπότε έχουμε κάπα θέση ισορροπίας μείον κάπα α ισούται με το έργο της δυνάμεως F συν το έργο του βάρους συν το έργο της κάθετης δύναμης από το επίπεδο. Αυτό είναι ίσον το 0, το έργο του βάρους είναι 0, είναι ίσως υπάγεται, κάπα στις θέσεις ισορροπίας κινητική ενέργεια είναι ίσον το 0 και έχουμε μείον ένα δεύτερο M βλήματος συν M επί V κάπα στο τετράγωνο να ισούται με μείον n με 0 μείον ένα δεύτερο κάπα δέλτα L στο τετράγωνο. Εδώ κάνουμε τις πράξεις και βρίσκουμε το δέλτα L ισούται μάζα του βλήματος συν M με κάπα στο τετράγωνο με κάπα στον τετράγωνο διά κάπα. Αυτό είναι το μήκος δέλτα L η συσπήρωση του ελευθερίου μέχρι την πρώτη θέση που κινητοποιείται. Από εδώ αν κάνουμε τις πράξεις βρίσκουμε το δέλτα L είναι ίσο με 0,2 μέτρα. Βάζουμε και αυτό το αποτέλεσμα σε ροζ πλαίσιο και συνεχίζουμε για να βρούμε την απόσταση S. Η απόσταση S, η απόσταση S ολικό ισούται με S συν Δέλτα L. Γιατί? Γιατί από τη θέση ισορροπίας εδώ έως τη θέση β διγράφει μήκος Δέλτα L. Και αν θεωρήσουμε ότι το S αρχινάει από τη θέση α και καταλήγει στη θέση β παρατηρούμε ότι το S πρέπει να είναι ίσο, το S ολικό πρέπει να είναι ίσο με S συν δέλτα L. S συν δέλτα L στην επιστροφή. Πάμε να υπολογίσουμε το S. Επομένως, το ελαττήριο τώρα είναι σε συσπήρωση ίση με δέλτα L. Στην πρώτη θέση, η ισορροπία στη θέση β ήταν σε συσπήρωση ίση με δέλτα L ίση με 0,2 μέτρα. Οπότε, το σώμα εξαιτίας της ελαττηρίου θα αρχίσει να κινείται προς τα αριστερά και θα κινητοποιηθεί στιγμή για δεύτερη φορά αφού διανύσει πλέον διάστημα S. Οπότε, είπαμε, από το θεώρημα μεταβολής κινητικής ενέργειας για τις θέσεις β και α έχουμε δέλτα κάπα ισούται με σίγμα τον WF
το άνθεσμα με όλων των έργων, το δυνάμει που ασκούνται πάνω στο σύστημα. Όλο συμπεράνουμε κάπα τελικό, μείον κάπα αρχικό, σούτι με σίγμα, WF. Το κάπα τελικό είναι 0, το κάπα αρχικό είναι 0, συνεπάγεται 0, σούτι με σίγμα, WF. Εδώ συμπεραίνουμε 0 είναι ίσο με W ελαττηρίου WF ελαττηρίου συν WB συν WN. Το έργο του βάρους είναι η κάθετος μετατόπιση είναι 0. Το έργο της κάθετης δύναμης επίσης είναι η κάθετος μετατόπιση είναι 0. Αυτό συμπεραίνουμε ότι το έργο F ελαττηρίου είναι ίσο με 0. Όπου συμπεραίνουμε ότι το έργο του ελαττηρίου είναι U αρχικό μείον U τελικό. Γιατί είναι η δύναμη συντηρητική η δύναμη του ελαττηρίου. Και με εκφράζεται σαν μεταβολή της δυναμικής ενέργειας, σαν είναι η αρνητική μεταβολή της δυναμικής ενέργειας του ελαττηρίου. Οπότε συμπεράνουμε ότι 0 είναι ίσο μείον το αρχικό 1 δεύτερο κάπα δέλτα L στο τετράγωνο μείον το ου τελικό το οποίο είναι 1 δεύτερο S μείον δέλτα L εις το τετράγωνο όπου συμπεραίνουμε, εδώ είναι η κάπα, κάπου με το κάπα φεύγει, το 0 το 1 φεύγει, συνεπάγεται δέλτα L τετράγωνο σύντομα με S μείον δέλτα L στο τετράγωνο. Όπως συμπεραίνουμε ότι δέλτα L ισούται με S μείον δέλτα L. Όπως συμπεραίνουμε ότι το S είναι ίσο με 2 δέλτα L. Όταν το S ολικό ισούται με S συν δέλτα L συνεπάγεται S ολικό ισούται με 2 δέλτα L συν δέλτα L συνεπάγεται το S ολικό ισούται με 3 δέλτα L, συνεπάγεται το S ολικό ισούται με 3 επί 0,2 μέτρα, όπου συμπεραίνουμε το S ολικό ισούται με 0,6 μέτρα. Βάζουμε και αυτό το αποτέλεσμα. Όπως και αυτό το αποτέλεσμα. Και επιλύουμε το τρίτο ερώτημα. Το τρίτο ερώτημα μας λέει ποια είναι η απώλεια ενέργειας. Είναι η απώλεια ενέργειας είναι η μεταβολή της κινητικής ενέργειας. Η έψιλον απώλειών ισούται με την μεταβολή της κινητικής ενέργειας δέλτα κάπα. Γιατί η δυναμική ενέργεια βαρύτητας δεν παίζει ρόλο. Η όλη η μεταβολή της ενέργειας είναι η μεταβολή της κινητικής ενέργειας του σωματώματος. Η απώλεια ενέργειας που προκύπτει προκύπτει από το σωμάτωμα από την ενέργεια του σωματώματος, οπότε ένα μέρος της ενέργειας του βλήματος αποδόθηκε σαν και μεταβολή της κινητικής ενέργειας του σωματώματος και ένα μέρος αυτό από μετατράπηκε σε θερμότητα και ενέργεια, εσωτερική ενέργεια του σωματώματος, του σώματος σίγμα, μέσα στο οποίο αυτό σφινάθηκε. Μέρος έψιλα πολιών ισούται με δέλτα κάπα, όπου συνεπάγεται έψιλον
απολειών, ισούται με κάπα αρχικό, η κάπα αρχικό ήταν η μεγαλύτερη ταχύτητα, μείον κάπα τελικό, όπου συμπεραίνουμε έψιλον απολειών, ισούται με ένα δεύτερο κάπα αρχικό, η αρχική κινητική ενέργεια του βλήματος, μάζα βλήματος, β βλήματος στον τετράγωνο, μείον τελική κινητική ενέργεια του σωματώματος, μ βλήματος συν μ επί β κάπα στον τετράγωνο. Εδώ όλα τα μεγέθη είναι γνωστά. Γνωστή είναι η μάζα βλήματος συν 0,05 χιλιόγραμμα. Γνωστή ταχύτητα του βλήματος είναι ίση με 200 μέτρα ανά σεκόντ. Η ΒΚ βρήκαμε ότι είναι ίση με 2 μέτρα ανά σεκόντ. Η μάζα του βλήματος του σώματος σίγμα είναι ίση με 3,95. Μάζα όλα γνωστά. Από εδώ υπολογίζουμε ότι η ενέργεια απολειών είναι ίση με 992 Joule. Αυτό είναι και το τελικό μας αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.